6.000 πρόσφυγες και μετανάστες παραμένουν στο Παζάρκουλε, απέναντι από τις Καστανιές, παρόλο που η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι τα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά. Η κατάσταση εδώ στο Παζάρκουλε έχει μονιμοποιηθεί. Υπάρχουν αυτά τα κάρα που πηγαίνουν, έρχονται με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που κάνουν τις αγορές τους από την αγορά του Καρά Αγάτς. Μόνο για αυτούς επιτρέπεται αυτή η κίνηση. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν άλλον να μπει. Εμείς ταξιδεύουμε μαζί τους προς το Παζάρκουλε. Ναι, λύσιν. Αφγανιστάν. Ναι, καλά, ζαμάντιου κίνηση. Μπέσχαϊ. Ναι, ρίχνει την εξουσία. Yunanistan. Yunanistan, orada? Yunanistan'a bilmiyorum ki. Ο Μανώλης Κωστίδης συνεχίζει το διπορικό του στην τουρκική πλευρά των σύνορων. Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, θύματα της τουρκικής προπαγάνδας, ελπίζουν ότι τελικά τα σύνορα θα ανοίξουν. Αφγάν. Αφγάν. Νέρια γιδιόν. Σήμερα. Α. Καμπά γιδιόν. Επέκει, Γιουναϊσάνα, μην την εξουσιώσουν. Καπού καπάδο, σύνκιο. Ναι, από εσάς. Καπού καπάδο. Μεγγούρα Μα... τσέκα πει. Α, τσέκα. Άντε πάει καλό. Βάλα, κολλάγε εσύ. Τα είπα τσέκα πει. Σένε ρε λεσέν. Αφγανιστάν. Σένε ρε γιτζέν. Χολάντα. Κάμιτζαν. Κάμιτζαν. Α, πέκει. Κάς κιούντερ μπουρδασίν. Όγγιούν. Καλαζάν άμα μπουρδασίν. Είναι καπάλο σύνκιου. Άντε πάει καλό. Χαίρεσαι. Κολλάγε εσύ. Για κάποιους στο Καρά Αγάτς, την πιο κοντινή κατοικημένη περιοχή στον καταβλισμό, η παρουσία των μεταναστών σημαίνει κέρδος. Σε νύστερη γητιό. Ταμάμ. Μπορεί να σου κουρδίζει, Γιάννη. Χα. Να, βάει. Κάτσε παράδειο σου, Μουνάντα. Όνειρα έχει. Όνειρα. Όλη μέρα υπάρχει κινητικότητα εδώ, στο Παζάρκουλε. Πρόσφυγες και μετανάστες κινούνται. Πηγαίνουν πρώτα απ' όλα στο Καρά Αγάτς για βασικές τους ανάγκες. Από την άλλη, έρχονται και για βόλτα, καθώς έχουν περάσει πάρα πολλές μέρες στο σημείο που βρισκόμαστε. Και τώρα εδώ βλέπετε μια παρέα. Έρχεται για να πάει στο Καρά Αγάτς προφανώς να πάρει τα ψώνια τους και εμείς θέλουμε να μάθουμε το τι κάνουν. Μέρα μπαλάς. Σελάμ αλέκιουμ. Να σας σαν. Ναι, ρε κύριο σας. Και καράτζα. Αλυσφαιρείς. Ναι, ναι, εσείς σαν. Ιραν. Κάτσι κιούν καλώς σας μπορτά. Δοκούς γιούν όλτου. Ναι, μπήκλειστον τα. Αυρώπα γιτμέν μπήκλειστον. Καπού καπάλε. Αυσεκλάρ μεγμούν. Σήμερα, όπου και να ρωτήσαμε, σε όποιον και να ρωτήσαμε, όλοι μας είπαν ότι είναι πρόσφυγες από το Ιράκ, από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, δεν συναντήσαμε κανέναν από τη Συρία. Τις προηγούμενες μέρες ξαφνικά είχαμε συναντήσει πάρα πολλούς. Τώρα πια οι περισσότεροι στον καταβλισμό είναι από αυτές τις χώρες που αναφέρουμε. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και προβλήματα ανάμεσά τους. Αυτοί που είναι από το Ιράκ θεωρούν τον εαυτό τους πρόσφυγες και θέλουν να φύγουν και θεωρούν κάποιους άλλους από κάποιες άλλες χώρες πως δεν έχουν το δικαίωμα να περάσουν προς την Ευρώπη. Αυτός είναι και ο λόγος που εσωτερικά υπάρχουν κάποιες μικρές διαμάχες, όχι όμως όσο σοβαρές. Δεν είναι Ράκλουσεν. Αφγανάκι μέσα σε ραβερμίο. Yemek için. Ha. Yemek için orada bir araba varmış. Ha. Orada vermiyorlar. Hi, how are you? Where are you from? Irak. Irak. Nereye gideceksin? Almanya, Fransa? Almanya. Almanya? Ha. Ama Yunanistan sınır kapalı. Yunanistan. Yunan mezdud el hudud. Nentazır ahna el had ma yefta. Bekliyoruz diyor abi. Sen 12 yom hina gül. Söyle. Ne dedi? 12 günde buradayız diyor. Anladım. Όπως βλέπετε πίσω μου έχει έρθει και η αστυνομία, καθώς επειδή κάθονται στους δρόμους οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και αγοράζουν προϊόντα κτλ., τους απομακρύνει από την περιοχή, καθώς δεν θέλουν όλοι να πάνε στο Παζάρκουλε. Με μια μεγάλη επιχείρηση την Κυριακή, οι τουρκικές αρχές μετέφεραν όλους τους μετανάστες που βρίσκονταν στα περίχωρα της Ανδριανούπολης στον καταβλισμό του Παζάρκουλε, όπου απαγορεύεται η τηλεοπτική κάλυψη. Δείτε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο. Το ρεπορτάζ του Sky στον Εύρο ποταμό με ψαράδες της περιοχής που βοηθούν στις περιπολίες του στρατού και των συνοριοφυλάκων. Προηγουμένως, θα συνδεθούμε και πάλι με τον Μανώλη Κωστίδη όμως, που είναι στην Αδριανούπολη, να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από εκεί. Για πόσους χιλιάδες κόσμο μιλάμε τώρα στον καταβλισμό, Μανώλη, ένα. Και δεύτερον, πες μας αν υπάρχουν πλέον πρόσφυγες μετανάστες σε άλλα σημεία. Σε άλλα σημεία είναι πολύ λιγότεροι. Πάντως εδώ στο Παζάρκουλε είναι περίπου 5,5 με 6.000. Αυτό λένε οι τελευταίες μας πληροφορίες. Mm-hmm. Και βεβαίως οι περισσότεροι περιμένουν τα νέα που θα έρθουν απόψε από τις Βρυξέλλες. Ελπίζουν ότι ενδεχομένως την τελευταία στιγμή αυτοί που είναι εδώ να τους δοθεί μια άδεια για να περάσουν μέσω της Ελλάδος στην Ευρώπη.
Βεβαίως κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πολύ μικρό το ενδεχόμενο αυτό, όμως παρόλα αυτά επιμένουν. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι η παρουσία της αστυνομίας παντού εδώ στην Αντριανούπολη. Υπάρχουν μπλόκα στις εισόδους της πόλης, μέσα στην πόλη γίνονται έλεγχοι. Και δηλαδή, Μανώλη, δεν αφήνουν άλλους να φτάσουν στο σημείο. Υπάρχει πλέον έλεγχος, μια εντελώς διαφορετική εικόνα, δηλαδή σε σχέση με αυτή που βλέπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σίγουρα δεν επιτρέπουν κανέναν πια να έρθει εδώ. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση του Ερντογάν στις Βρυξέλλες, φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια γραμμή. Όλα τα λεωφορεία που επιχείρησαν να έρθουν, τους είπαν να πάνε πια στην Κωνσταντινούπολη. Από εδώ και πέρα τους γυρίζουν όμως, πίσω, θα δούμε δηλαδή ποια θα είναι η στάση του. Ακριβώς. Και από εδώ και πέρα θα δούμε ποια είναι η στάση των τουρκικών αρχών από αύριο το πρωί, καθώς έχει σταθεροποιηθεί ο αριθμός των προσφύγων και των μεταναστών που βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή παγώνουν την κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνουμε εκεί οι τουρκικές αρχές. Και βλέπουμε στη συνέχεια θα προκύψει ανάλογα και με το πώς θα πάνε διαπραγματεύσει ο Ερντογάν στις Βρυξέλλες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.